Αγώνα δρόμου καταβάλει Περιφέρεια Στερεάς και Δήμο Κύρου προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών από τι πλημμύρε του Ιουλίου. Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, διεκδικώντα την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων αποκατάσταση στο Δήμο Κύρου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη τη Σέβεια, Γιώργο Κελαϊδίτη, οι προτάσει επιμερίζονται σε έργα αρμοδιότητα Περιφέρεια και Δήμου περιφέρεια, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή, προτίμασαν τα απαραίτητα τεχνικά δελτία, προκειμένου ο, ο, κάθε φορέας στο επίπεδο της αρμοδιότητάς του να καταθέσει τις προτάσεις προς το Υπουργείο ανάπτυξη για χρηματοδότηση ε, στην, ε, στον κωδικό που αφορά αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Έτσι, στο, Προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίναμε τις συγκεκριμένες προτάσεις. 3 εκατομμύρια για την περιφέρεια για έργα που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις οδικών υποδομών και ένα έργο 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμος Στου Σαχερούνες, όπου είναι ένα από τα βασικότερα σημεία που επλήγησαν από το συγκεκριμένο φαινόμενο. Το επόμενο βήμα είναι να εγκριθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξη οι συγκεκριμένε προτάσει, προκειμένου με γρήγορε διαδικασίε να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση αυτών των τόσο σημαντικών έργων για τη θωράκιση τη κύρου μα. Είστε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο για να μάθετε αν τουριστικά το νησί έχει πληγεί ή συνεχίζει κανονικά στου ρυθμού του. Είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τον Δήμαρχο και με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Η χρονιά βαίνει με καλό τρόπο, αλλά βέβαια το γεγονός ότι το 85% των επισκεπτών της Κύρου είναι η Μεδαπή, είναι ελληνικές οικογένειες οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ άσχημα την οικονομική κρίση, βγάζουν μια αδυναμία σε επίπεδο αγοραστική δύναμη και κατανάλωση με όλα τα παρεπόμενα για τον τουριστικό μα κλάδο. Παρ' όλα αυτά, μπαίνουμε σε έναν μήνα που θα είναι πολύ δυνατό, θεωρούμε, για όλη την περιφέρεια τη Ελλάδα και ιδιαίτερα για την όμορφη Εύβοια και τη κύρωμας, όπου ενδείκνυται για φθηνέ οικονομικέ και πάρα πολύ όμορφε καλοκαιρινέ διακοπέ για τη μέση ελληνική οικογένεια.